παιδιά, προσέχτε όλα μανάδες, όλα, να ξέρουνε και. Σήμερα το σκοτώσανε δικό μου παιδί, αύριο να σκοτώσουνε το δικό σου παιδί. Είναι ο πόνος της χαροκαμένης μάνας που σήμερα το πρωί έχασε το 16χρονο γιο της. Νομίζω και είμαι σίγουρη και ο γιατρός ήταν ματισμένος, ματισμένος ήταν. Δεν το έχει δώσει σημασία, το έχουν βγάλει το παιδί, το έχουν κάνει το έχει κάνει τότε το παιδί, με εξήγηση μόνο με λίγα λόγια στο, στο αμάξι που πάμε στο τροχό, αυτό. Πήγαμε εκεί, με είπε μαμά, αυτή είμαι στο κεφάλι. Όταν φτάσαμε εκεί, το είπα, σε παρακαλώ βοήθησέτε με, βοήθησατε. Με πήρανε στο νοσοκομείο μετά. Όταν με πήρανε στο νοσοκομείο, με κρατήσανε. Σαββάτο μπήκαμε, βράδυ, ήταν 9 ώρα, Κυριακή. дефтера, трети, сто трети и, и трети тетарте, дени сигурно, трети, то трети номер, мера, ме ота не петане, то педи, архизане на, фо, на вгало фонеске. и то јипак, на са вгало сто се, на валео мерида, воите сетеме, се паракало, кало, воите сетеме. Κυρία Βιολέτα, ζητά να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το θάνατο του μόλι 16 ετών Χρήστου, που στι 15 Απριλίου ενεπλάκησε τροχαίο στη Βάρδα την ώρα που πήγαινε βόλτα με ένα φίλο του. Ο φίλο του χτύπησε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τη Πάτρα, ενώ 16χρονο στο νοσοκομείο του Πύργου. Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί δεν έδωσαν σημασία, όπω καταγγέλει η μητέρα και οι συγγενεί, και χρειάστηκε να επιβαρυνθεί η κατάσταση τη υγεία του για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα. Ήταν όμω ήδη αργά. Μετά από πέντε ημέρε νοσηλεία και συνεχής προσπάθεια των γιατρών, δυστυχώ ο νεαρό δεν τα κατάφερε. Μην το αφήνετε στο πύργο. Αυτέ δεν είναι οι γιατροί. Αυτέ είναι τσομπάνε. Είναι τσομπάνε. Και ρώτησα, γιατρέ, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Γιατί δεν με συμπνάει το παιδί. Σε ρηστή απάντηση έχω πάρει. Απάντηση έχω πάρει από το γιατρό. Με είπε, εγώ δεν ξέρω βουλγαρικά να μιλάω. Η οικογένεια θα κινηθεί νομικά για να μην πονέσουν και άλλες μητέρες, όπως εγώ λέει. Άλλωστε το παιδί αυτό ήταν το νόημα της ζωής της. Έχασε το σύζυγό της όταν ο μικρός ήταν 6 ετών και τον μεγάλωσε μόνη της δουλεύοντας περιστασιακά στη Μανολάδα Ηλίας. Και τώρα χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Νομίζω και στο Άγιο Ανδρέα ήταν πάρα πολύ αργά και έτσι ήτανε. Σήμερα το χάνω 16 χρονών του παλικάρι εγώ που δεν είχα, δεν έχω άλλο στο ζωή. Με κράταγε αυτό το παιδί στο ζωή. Με κράταγε αυτό το παιδί. Με σκοτώσανε σήμερα. Ο γιατρής στο πύργο το σκοτώσανε το παιδί. Να κάνω μηνυσί. Βεβαίως να το κάνω. Δεν το φύγω έτσι. Το παιδί μας μίλαγε. Εγώ το βοήθησα να το πάρω στο κρεβάτι εκεί. Να έρθει εδώ. Ήταν καλό το παιδί και μου λέει Φία, με αφήνεις. Φοβάμαι πάρα πολύ. Μα Το κεφάλι με πονάει. Πάρα πολύ με το κεφάλι μου. Αύριο το πρωί θα πάρουν στα χέρια του την ιατροδικαστική έκθεση ώστε να μάθουν την αιτία θανάτου. Στη συνέχεια θα γίνει η κηδεία στην Βουλγαρία και θα επιστρέψουν για να βρουν το δίκαιο του κινούμενοι νομικά κατά των γιατρών. Το οφείλουν, όπω λένε, στη μνήμη του 16χρονου Χρήστου.